Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Διανύουμε την περίοδο της Σαρακοστής και αυτές τις Άγιες Μέρες της ενδοσκόπησης που έχουν ένα πνευματικό υπόβαθρο. Θα ασχοληθούμε, όπως είπαμε, με έτσι θέματα τα οποία έχουν μια πιο πνευματική βάση. Το σημερινό μας θέμα είναι η συγχώρεση. Ο ίδιος ο Χριστός μας μίλησε για τη συγχώρεση σε πάρα πολλά σημεία των λόγων Του και με αποκορύφωμα έτσι επιστέγασε το έργο Του λέγοντας πάνω στο Σταυρό «Άφες ημίν Πάτερ, ουγαρίδασιν τυπιούσιν», ακόμα λοιπόν και όταν εκείνοι τον σκότωναν και εξαντλούσαν όλη την κακία και τον φθόνο τους επάνω Του, εκείνος είπε στον Πατέρα: «Ξέρεις Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν, γι' αυτό σε παρακαλώ, θέλω να τους συγχωρήσεις». Συν και χωρώ λοιπόν η λέξη συγχώρεση, που σημαίνει ετυμολογικά ότι χωράω μέσα. Κάνω λοιπόν ή αφήνω χώρο στον άλλον για να μένει μέσα μου, δεν τον βγάζω έξω από την καρδιά μου, δεν τον βγάζω έξω από εμένα, όπως τα λέγανε οι ψυχαναλυτές, δεν τον σκοτώνω μέσα μου. Έτσι λοιπόν, υπάρχω και ζω μέσα στον άλλον, είμαι σημαντικός για τον άλλον, ακόμα και αν μπορεί να τον έχω βλάψει. Ακόμα λοιπόν και αν προσπάθησα να κάνω κακό στον άλλον, τότε λοιπόν εκείνος που με συγχωρεί προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα της πικρίας, του θυμού, ακόμα και της οργής, αυτής της θλίψης και της απογοήτευσης που έρχεται ως αποτέλεσμα της αδικίας που μπορεί να νιώθεις. Και έτσι λοιπόν καλείσαι σαν άνθρωπος να πεις ότι ναι, τον συγχωρώ, ναι, δεν θέλω να πάθει κακό, δεν θέλω να τον εκδικηθώ, δεν θέλω να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα αυτό που μου έχει κάνει και να πονέσει ίσως όπως έχω πονέσει κι εγώ. Πολλά είναι τα γεγονότα που μπορεί να πληγώσουν έναν άνθρωπο, κυρίως η συγχώρεση βέβαια αφορά γεγονότα που σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν νιώθουμε ότι ένας άνθρωπος, κυρίως όπως είπαμε και πριν, μπορεί να μας έχει αδικήσει, μπορεί να μας έχει πληγώσει, μπορεί να μας έχει πει ψέματα, μπορεί να έχει θελήσει να μας εκμεταλλευτεί, να μας εξαπατήσει, να μας κλέψει, να μας συκοφαντήσει, να μας ασκήσει δηλαδή στην ουσία ένα είδος βίας, κυρίως ψυχολογικής ή λεκτικής. Πολλές φορές βέβαια έχουμε και άλλες μορφές βίας, όπως είναι η σωματική βία, η σεξουαλική βία, η οικονομική βία, και τότε πραγματικά κάποιοι άνθρωποι μπορούν να μας προκαλέσουν πάρα πολλά προβλήματα και να ταλαιπωρηθούμε εξαιτίας μιας επιθετικής συμπεριφοράς που έχουν. Πολλές φορές οι άνθρωποι αναρωτιούνται, μα γιατί το έκανε αυτό, τι του έκανα, γιατί μου φέρθηκε έτσι, εγώ έδωσα αγάπη, εγώ πρόσφερα όλα όσα μπορούσα, γιατί με αντάμυψε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν εκτίμησε όλα όσα του πρόσφερα. Όντως αυτό είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές δεν έχει έτσι μια λογική απάντηση. Οι επιστήμονες όμως πίσω από αυτό βλέπουν τη βαθύτερη αιτία της επιθετικότητας ενός ανθρώπου. Είναι η λεγόμενη μεταβίβαση. Αν δηλαδή έχω μέσα μου οργή, θυμό, φθόνο, ζήλια από δικά μου βιώματα και για δικούς μου λόγους, τα οποία ενδράζονται κυρίως στα παιδικά μου χρόνια, τότε θα τίνω να μεταβιβάσω όλα αυτά τα συναισθήματα σε έναν άνθρωπο στο μέλλον, χωρίς να το καταλάβω, όπως είπε ο αγαπημένος μας Χριστός, ουγαρίδα συν τυπιούσιν, ασυνείδητα λοιπόν, θα τα μεταβιβάσω σε έναν άλλον άνθρωπο που θα έρθω κοντά του. Γιατί να ξέρουμε κιόλας ότι οι μεταβιβάσεις, δηλαδή το να μεταφέρω αισθήματα φθόνου, οργής, μίσους σε έναν άλλον άνθρωπο, θα πρέπει να είμαι σε επαφή, σε τριβή μαζί του. Δεν θα το κάνω για κάποιον που είναι άγνωστος, αυτό είναι πιο σπάνιο. Θα το κάνω λοιπόν στον πιο ίσως κοντινό μου άνθρωπο, και έτσι λοιπόν εξηγείται το ότι πολλές φορές πληρώνουμε αμαρτίες άλλων, όπως λέμε έτσι λαϊκά, και στην ουσία δεν φταίμε για πολλές συμπεριφορές που στην ουσία μας έχουν πληγώσει.
Η έρευνα ασχολείται και με ένα άλλο είδος βίας που το αντιμετωπίζουμε συχνά στην εποχή μας και είναι το φαινόμενο της απιστίας. Οι γυναίκες λοιπόν στατιστικά τείνουν να συγχωρούν, μας λέει η έρευνα, περισσότερο από τους άντρες. Όμως και οι άντρες πλέον αρχίζουν να σκέφτονται το φαινόμενο της συγχώρησης μιας απιστίας. Μία απιστία, όπως έτσι πνευματικά μας εξηγούν κάποιοι πατέρες, είναι ένας φόνος, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, γίνεται ένα σώμα, ένας άνθρωπος. Όταν λοιπόν πηγαίνεις με κάποιο άλλο άτομο, σπάς αυτόν τον δεσμό της αγάπης, πάβεις να είσαι ένα λοιπόν με έναν άνθρωπο και στην ουσία είναι αυτό που μας λένε και οι ψυχαναλυτές, ότι τον σκοτώνεις μέσα σου και έτσι δεν υπάρχει πια αυτή η ενότητα του ενός που υπήρχε κάποτε. Βλέπουμε βέβαια ότι η απιστία έρχεται πολλές φορές σε σχέσεις που δεν έχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το να φοβόμαστε ότι θα χάσουμε μια καλή και όμορφη σχέση όταν υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση των αναγκών, όταν προσπαθείς να υποστηρίζεις τον άλλον γενικότερα και ως προς τις ανάγκες του, όταν γενικά δείχνεις αγάπη και τον φροντίζεις, όταν μπορείς να δέχεσαι τον χαρακτήρα του, να μπορείς να δέχεσαι τις αδυναμίες και τα ελαττώματά του κάνοντας έτσι και λίγο χιούμορ, τότε αυτή η σχέση έχει μια καλή βάση και σκέφτεσαι ότι ναι, δεν θέλω να κοιτάξω κάπου αλλού γιατί θα χάσω όλο αυτό το όμορφο που έχουμε τώρα. Αν όμως οι σχέσεις δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, τότε πιο εύκολα οι άνθρωποι μπορεί να κοιτάνε κάπου αλλού. Οι σχέσεις λοιπόν που δεν έχουν ευγνωμοσύνη και χαρά είναι προφανώς αυτές οι σχέσεις που είναι έτσι υποψήφιες με περισσότερες πιθανότητες και ρέπουν προς την απιστία. Μπορεί όμως να υπάρχουν βέβαια και κάποιες φάσεις συναισθηματικής αποξένωσης σε έναν γάμο ή πολλές συγκρούσεις και οργή ανάμεσα στο ζευγάρι, αφού αυτό μπορεί να το έχει προκαλέσει κάποια ματέωση. Δεν με πήρες τηλέφωνο, δεν νοιάστηκες, με άφησες, λένε παράδειγμα γυναίκες, μόνη μου να φροντίζω τα παιδιά, να μαγειρεύω, να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Εσύ ήσουν μόνο στη δουλειά, μετά καθόσουνα, με φόρτωσες ή δεν μου λες ποτέ σ' αγαπώ, δεν νοιάζεσαι. Οι άντρες αντίστοιχα μπορεί να λένε, ξέρεις εσύ, όλο γκρινιάζεις, δεν είσαι ποτέ ευχαριστημένη με τίποτα, όλο θες πράγματα, νιώθω ότι δεν είμαι αρκετός ποτέ για σένα. Και αυτά είναι πολλές φορές κλασικά παράπονα που έχουν τα ζευγάρια. Όλα λοιπόν αυτά μπορεί να οδηγήσουν στην απιστία και η συγχώρεση, όπως είπαμε, προδιαθέτει τον άνθρωπο βέβαια έτσι για να μπορέσει να συνεχίσει τις σχέσεις στη ζωή του, είτε είναι μια συντροφική και συζυγική σχέση, είτε είναι μια άλλη σχέση που μπορεί να είναι σημαντική. Ένα είδος άλλων σχέσεων που βλέπουμε ότι οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να συγχωρήσουν και το αντιμετωπίζουμε και εμείς αρκετά έτσι οι ψυχολόγοι και οι θεραπευτές στα γραφεία μας, είναι η συγχώρεση των παιδιών προς τους γονείς τους. Γνωρίζουμε από την επιστήμη ότι πολλά τραύματα των παιδικών μας χρόνων ζουν στο σήμερα, μας ταλαιπωρούν και στο σήμερα, πάρα πολλές νευρώσεις και άλλες διαταραχές, εννοείται και ψυχώσεις, αλλά και οριακές καταστάσεις προέρχονται από τον μεγάλωμα των παιδιών που ξεκινάει από την εμβριακή και βρεφική ηλικία και φτάνει μέχρι την εφηβεία, την ηλικία των 18. Όταν οι γονείς δεν μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους και τα παιδιά αυτό το συνειδητοποιούν αργότερα, έχουν πολλές φορές πάρα πολύ θυμό, πολύ θλίψη, πολύ οργή. Άλλα παιδιά δεν θέλουν να μιλούν καθόλου στους γονείς τους, άλλα συγκρούονται συνεχόμενα με εκείνους και άλλα παιδιά λένε «απαιτώ τώρα να μου κάνεις όσα δεν μου έκανες όταν ήμουν παιδί». Γίνονται λοιπόν πολύ απαιτητικοί και εξαρτητικοί ενήλικες και θέλουν να τα κάνουν όλα οι γονείς τους. «Δώσε μου λεφτά, μου τελειώσανε, μαμά μαγείρεψε, φέρε, έλα να μου κάνεις δουλειές, πλήρωσέ μου αυτό γιατί δεν έχω, κάνε μου εκείνο».
Και βλέπουμε και στην Ελλάδα έτσι πολύ το φαινόμενο αυτό, οι γονείς να τρέχουν για να ευχαριστήσουν τα παιδιά τους και εκείνα ως ενήλικες πια να μην παίρνουν τις ευθύνες τους και να νιώθουν ότι ναι, οι γονείς μου χρωστάνε γιατί δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν όταν ήμασταν εμείς παιδιά και να μας μεγαλώσουν κατάλληλα και τώρα αυτοί ευθύνονται για τα προβλήματα που έχουμε και για την κακή διάθεση ή τα αρνητικά συναισθήματα ή τα προβλήματα που κουβαλάμε με τον εαυτό μας ή έτσι, που έχουμε στις σχέσεις μας. Αλλά και στις φιλικές σχέσεις παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό. Πολλοί άνθρωποι όταν ματαιωθούν μπορεί να μη συγχωρούν και να έχουν μια διάθεση εκδίκησης προς τον άλλον, να λένε θα τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα, δεν γίνεται να μου έχει κάνει τέτοιο πράγμα, εγώ που τον είχα ή την είχαμε στο σπίτι μου, που τους έδωσα να φάνε, να πιούνε, τους βοήθησα, γιατί μου φέρθηκαν έτσι. Όπως είπαμε, το γιατί πολλές φορές δεν βρίσκεται στη συμπεριφορά μας, αλλά βρίσκεται σε άλλα βαθύτερα αίτια που θα πρέπει να κατανοήσουμε. Και εκεί λοιπόν μπορεί να βλέπουμε ανθρώπους να μπαίνουν σε αντιπαραθέσεις, σε συγκρούσεις. Στην Κρήτη, όπως ξέρουμε, υπάρχουν οι λεγόμενες βεντέτες, οικογένεια προς οικογένεια, που εκεί βέβαια έχουμε και πιο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι οι δολοφονίες, όπου τελικά η εκδίκηση και το μίσος είναι αυτά που νικούν, κερδίζουν και ο άνθρωπος θα θέλει να ανταποδώσει το κακό με κακό και δεν υπάρχει λοιπόν ένα stop σε αυτόν τον κύκλο της βίας. Και αυτό ακριβώς είναι η συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα stop σε έναν κύκλο βίας. Λέει και η σύγχρονη ψυχολογία ότι ο θεραπευτής κανονικά είναι ένας άνθρωπος που δέχεται την επιθετικότητα των θεραπευόμενών του για να μπορέσουν εκείνοι, αφού του βγάλουν όλο το μίσος και την κακία που έχουν μέσα τους για τους γονείς τους, και αν εκείνος λοιπόν δεν θα φερθεί όπως οι γονείς τους, δεν ανταποδώσει το κακό, τότε μπορεί εκείνοι να σκεφτούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους φέρομαι άσχημα, τους φέρομαι επιθετικά, αλλά εξακολουθούν να είναι εκεί για μένα, εξακολουθούν να με αγαπούν, εξακολουθούν να έχουν καλή γνώμη για μένα, παρόλο που εγώ είμαι επιθετικός και βγάζω κακία χωρίς να μου φταίνε. Και αυτό λοιπόν είναι η θεραπεία στην ουσία. Δεν είναι τόσο η γνώση, δεν είναι τόσο, όπως μας λένε έτσι και πάρα πολύ έτσι, ειδικοί στα θέματα ψυχοθεραπείας, δεν είναι τόσο πολύ το πόσο θα μάθεις πώς λειτουργείς ως άνθρωπος και τους μηχανισμούς που κρύβεις μέσα σου, είναι περισσότερο το ότι θα καταλάβεις την αγάπη του άλλου όταν εκείνος μπορεί να δέχεται τα επιθετικά σου αισθήματα, τις επιθετικές σου ενορμήσεις, χωρίς να ανταπαντά, όταν καταλαβαίνει γιατί το κάνεις. Αυτό λοιπόν είναι και το νόημα της συγχώρεσης. Όταν έχω την ψυχική και συναισθηματική ωριμότητα να καταλάβω γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι, δεν μπορώ να σου κρατήσω κακία. Νιώθω ότι σε συναισθάνομαι, νιώθω ότι σε καταλαβαίνω. Γιατί είσαι ένας πονεμένος άνθρωπος που προφανώς νιώθεις μοναξιά, που προφανώς είσαι στερημένος από αγάπη και φροντίδα και γι' αυτό έχεις θυμώσει και κάπου πρέπει να το βγάλεις. Και γι' αυτό απαιτείς. Πολλές φορές μέσα στις σχέσεις μας δεν είμαστε ενήλικες, είμαστε παιδάκια που θέλουμε και έχουμε πάρα πολλές προσδοκίες από τους άλλους. Θέλουμε λοιπόν οι άλλοι να μας φροντίσουν, θέλουμε να μας αγαπήσουν, θέλουμε να μας δείχνουν πόσο σημαντικοί είμαστε, θέλουμε να μας δώσουν την ευτυχία, τη χαρά, θέλουμε έτσι να μας δώσουν τα πάντα που χρειαζόμαστε για να είμαστε πλήρεις. Θέλουμε κάλυψη για να νιώσουμε ασφάλεια, θέλουμε χρήματα ή υλικά αγαθά για να αισθανθούμε καλά. Θέλουμε να μας καταλαβαίνουν πάντα οι άλλοι και να μας δίνουν συμβουλές και να μας στηρίζουν ψυχολογικά. Ή θέλουμε οι άλλοι να μας καταξιώσουν κοινωνικά.
αλλά εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να προσπαθήσουμε για τον εαυτό μας. Είμαστε μέσα μας παιδιά και έτσι θυμώνουμε με τον άλλον και νιώθουμε ότι πρέπει να το κάνει αυτό ο άλλος για μένα και έτσι φερόμαστε άσχημα στον άλλον. Το να συγχωρώ λοιπόν έχει μία προϋπόθεση, να μην είμαι παιδικός μέσα στις σχέσεις μου και στην ουσία να κατανοώ τον άλλον όταν έχει παράλογες απαιτήσεις από εμένα, μπορώ να το συζητάω μαζί του και να του βάζω όρια ότι αυτό που ζητάς από μένα δεν μπορεί να προέλθει από μένα γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μου απέναντί σου. Ο ρόλος μου απέναντί σου είναι να μοιραζόμαστε, να δείχνουμε αγάπη και εννοείται έτσι υποστήριξη ο ένας προς τον άλλον, αλλά εγώ δεν μπορώ να αναλάβω όλες αυτές τις ευθύνες της ζωής σου. Θα πρέπει να τις αναλάβεις μόνος σου. Αυτή λοιπόν είναι μια όριμη στάση που ενέχει μέσα έτσι, το στοιχείο της συγχώρεσης, αφού κατανοώ ότι ο άλλος απαιτεί πράγματα γιατί μέσα του νιώθει αδύναμος και έχει πάρα πολλές προσδοκίες από τον άλλον άνθρωπο. Η ψυχική λοιπόν οριμότητα είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για να έχω την ικανότητα να συγχωρώ και να καταλαβαίνω τον άλλον και πώς αισθάνεται. Περιμένουμε λοιπόν, όλο και περιμένουμε από τον άλλον. Όλο έχουμε προσδοκίες, αλλά από τον εαυτό μας δεν έχουμε πολλές προσδοκίες. Μπορούμε εύκολα να δούμε το αχυράκι στα μάτια του άλλου, αλλά δεν βλέπουμε το δοκάρι που υπάρχει στο δικό μας μάτι. Γιατί ασχολούμαστε πάντα με τον άλλον και απαιτούμε από τον άλλον. Και έτσι λοιπόν οργιζόμαστε και έτσι ματαιωνόμαστε και έτσι θλιβόμαστε και απογοητευόμαστε και φερόμαστε άσχημα στον άλλον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως που κατανοεί και συγχωρεί δεν περιμένει πολλά από τους άλλους ανθρώπους. Οι προσδοκίες του είναι κυρίως γύρω από τον εαυτό του. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα της συγχώρεσης και χωράει λοιπόν όλο τον κόσμο μέσα του και δεν τον σκοτώνει. Ο άνθρωπος αυτός τι κάνει? Σκέφτεται πώς μπορεί ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους. Σκέφτεται πώς μπορεί εκείνος να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μόνος του. Είτε είναι υλικές, είτε είναι συναισθηματικές, είτε είναι κοινωνικές. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ευθύνης. Δεν φοβάται ότι θα κουραστεί. Δεν τα περιμένει όλα από τους άλλους. Γι' αυτό και δεν νευριάζει με τους άλλους πολύ. Δεν έχει απαιτήσεις. Δεν έχει προσδοκίες. Σκέφτεται ότι εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη της ζωής μου. Και επειδή όπως είπαμε και στην προηγούμενη βέβαια εκπομπή, σαν άνθρωποι, έχουμε περιορισμένες δυνάμεις. Στην ουσία τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας και στερεύει αυτή η πηγή της ενέργειας μέσα μας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος της συγχώρεσης νιώθει ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον εαυτό του αλλά και δεν περισσεύει και τίποτα για τον άλλον άνθρωπο, τότε σηκώνει τα χέρια του ψηλά και το βλέμμα του ψηλά και ζητάει από τον Θεό εκείνος να του δώσει αυτή την πληρότητα που έχει ανάγκη για να μπορέσει να πορευτεί στη ζωή του. Ζητάμε λοιπόν από τον Θεό. Όταν προσδοκώ από τον Θεό, δεν κακιώνω με τους ανθρώπους. Γιατί ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος και τι δυνατότητες έχει και ξέρω και ποιος είναι ο Θεός και τι δυνατότητες έχει. Και δεν θυμώνω καν με τον εαυτό μου, γιατί υπάρχει και αυτό το είδος συγχώρεσης, να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Πολλές φορές έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας και λέμε «Μα γιατί το επέτρεψες αυτό? Μα γιατί δεν μπόρεσες να κάνεις αυτό? Μα είσαι έτσι τόσο αδύναμος, είσαι ανόητος, γιατί δεν μπόρεσες να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα?» Και βάζουμε τον εαυτό μας απέναντι και τον πυροβολούμε. Μα και αυτός ο εαυτός τι να κάνει? Όταν δεν έχει πάρει, τι έχει να δώσει? Γι' αυτό λοιπόν να συγχωρούμε ακόμα και τον εαυτό μας και πρώτα τον εαυτό μας για να μπορέσουμε έπειτα να συγχωρήσουμε και τους άλλους. Η προϋπόθεση όμως της συγχώρεσης είναι η απελευθέρωση. Όταν λοιπόν ξέρω ότι
δεν μπορεί να μου κάνει κάτι ο άλλος, είτε να με ευεργετήσει τόσο πολύ για να με κάνει ευτυχισμένο, είτε να με μισήσει τόσο πολύ για να με κάνει δυστυχισμένο. Αν λοιπόν ο άλλος δεν έχει εξουσία πάνω μου, τότε δεν με ενδιαφέρει τι κάνει σε μένα. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του για εμένα. Αν με συκοφαντεί, εντάξει, με πληγώνει, άνθρωπος είμαι, αλλά δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Αν ο άλλος μου φέρεται άσχημα, γιατί έχει δικά του πράγματα μέσα του, όπως είπαμε, επιθετικά αισθήματα, φταίω εγώ γι' αυτό, όχι, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Εάν ο άλλος δεν μου δίνει πράγματα που μπορεί να μου δώσει, δεν έχω εγώ μέσα μου πράγματα να δώσω στον εαυτό μου, γιατί λοιπόν πάλι να τα βάψω μαύρα. Η απελευθέρωση προέρχεται από την αυτονόμηση. Από την αυτονόμηση και την ανεξαρτητοποίησή μας από τον άλλον. Όταν όμως είμαστε εξαρτημένοι, αγαπητοί μου φίλοι, από τους άλλους, όλο θυμώνουμε μαζί τους και όλο απαιτήσεις έχουμε και χαμένες προσδοκίες. Όλο περιμέναμε εκείνο και δεν έγινε και απογοητευτήκαμε. Όλο θέλαμε το άλλο και δεν ήρθε και πάλι στεναχωρηθήκαμε. Αν όμως δεν περιμένουμε από τους άλλους, σκεφτείτε πόσο απελευθερωτικό είναι αυτό για μας. Αν περιμένουμε πρωτίστως και κυρίως από το δημιουργό μας, γιατί αυτή είναι η πρώτη σχέση της ζωής μας και πιστεύουμε ότι θα μας δώσει για να αγαπήσουμε και να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε και προς τον άλλον, τότε λέτε να κακιώνουμε και να θυμώνουμε με τους άλλους. Θα μου πεις, Αναστασία, έχει και σοβαρά ζητήματα. Ο άλλος μπορεί να σε βλάψει πάρα πολύ με διάφορες συμπεριφορές του και πράξεις του. Ναι, okay, συμφωνούμε. Όμως, αν μέσα μας δεν αισθανόμαστε ευάλωτοι και αν μέσα μας δεν αισθανόμαστε ότι ο άλλος μπορεί να μας επηρεάσει τόσο πολύ, το κακό που μπορεί να μας κάνει είναι μηδαμινό. Το θέμα είναι λοιπόν, για να μπορούμε να συγχωρούμε, να μην επηρεαζόμαστε πολύ από τις συμπεριφορές των άλλων. Βέβαια, αν βλέπουμε ότι κάποιος πάει να μας βλάψει, είναι σοφό να προστατευτούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Του κάνουμε καλό, γιατί τον γλιτώνουμε από πράξεις επιθετικότητας και γλιτώνουμε και τον εαυτό μας από το να πληγωθούμε και να ταλαιπωρηθούμε. Εννοείται ότι θα πρέπει να προστατευτούμε και όχι να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κινδύνους και σε καταστάσεις επιθετικότητος. Αν όμως γίνει κάτι άθελά μας και κατανοούμε ότι ο άλλος άνθρωπος το κάνει γιατί έχει μέσα του όλα αυτά τα σκοτεινά αισθήματα που αναφέραμε, την οργή, τη ζήλια, το μίσος, τον φθόνο, όλα αυτά, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Οπότε αυτό έχει μέσα του, αυτό θα κάνει. Και άλλες φορές βέβαια οι άνθρωποι λένε, αχ, μήπως του έκανα αυτό και με εκδικήθηκε και μου έκανε αυτό, μήπως του έκανα εκείνο. Ωραία, ακόμα και αν έχω κάνει κάποιο λάθος και φέρθηκα άσχημα, ο άλλος πρέπει να μου βγάλει το μάτι, του βγάλα εγώ το μάτι, να μου βγάλει και αυτό το μάτι. Σίγουρα ένας άνθρωπος, αν είναι πληγωμένος από μια δική μου συμπεριφορά, καλό θα είναι να μου το αναφέρει και να το συζητήσει μαζί μου, αλλά όχι να εκδικείται για αυτό που μπορεί να του έχω κάνει. Γιατί έτσι δεν σταματάει ο κύκλος της βίας, συνεχώς αναπαράγεται. Το θέμα είναι λοιπόν, σαν άνθρωποι, να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε τη γαλήνη, την ηρεμία, την ευτυχία, τη χαρά και πόσο αγαπάμε το μίσος, την επιθετικότητα και τις συγκρούσεις. Γιατί είναι θέμα επιλογής. Ο άνθρωπος της συγχώρεσης αγαπά τη γαλήνη, πρώτα απ' όλα εντός του. Δεν θέλει ο ίδιος να κρατάει μίσος, κακία, φθόνο, θυμό, οργή για κανέναν. Η καρδιά του θέλει να είναι καθαρή. Δεν θέλει να κουβαλάει αυτή τη σκοτεινιά. Και γι' αυτό επιλέγει να συγχωρεί. Για να αντικαταστήσει όλα αυτά τα σκοτεινά αισθήματα, αν έχουν υπάρξει μέσα του, με αγάπη, με ευγνωμοσύνη, με χαρά. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη ευεργεσία προς τον εαυτό μας, η συγχώρεση. Γιατί πρώτα απ' όλα εμείς απαλλασσόμαστε από τη δυστυχία, από την πικρία, από όλα αυτή τη μνήμη
της κακίας που έχουμε δεχτεί από τον άλλον. Και έτσι είμαστε μέσα μας ήσυχοι, γαλήνοι και χαρούμενοι και μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μας για τον εαυτό μας, να καθαρίζουμε εντός την καρδιά μας από όλα τα διαβρωτικά αισθήματα του μίσους, της κακίας και του φθόνου. Γι' αυτό λοιπόν όταν συγχωρώ, πρώτα ευεργετώ τον εαυτό μου και μετά ευεργετώ και τον άλλον. Και όπως είπαμε, όταν συγχωρώ έναν άνθρωπο, μπορεί να τον αλλοιώσω, μπορεί να τον βοηθήσω. Γιατί θα σκεφτεί ότι, ξέρεις κάτι, εγώ φέρθηκα έτσι, θα μου άξιζε να μου κάνει το ίδιο ή και χειρότερα. Ή θα μπορούσε να μην μου μιλάει, ή θα μπορούσε να με βλάψει με διάφορους τρόπους. Δες όμως αυτός ο άνθρωπος, μου δείχνει αγάπη. Έχει ξεχάσει αυτό που του έχω κάνει και μου δίνει ευκαιρία. Μήπως τελικά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αγαπήσουν στη ζωή. Μήπως δεν είναι όλοι όπως τους νόμιζα, κακοί και απειλητικοί και εχθρικοί. Μήπως αυτή η καχυποψία μου τελικά να μην είναι έτσι βάσιμη. Τόσο λοιπόν μπορεί να λυωθεί ένας άλλος άνθρωπος όταν τον συγχωρούμε, έτσι και η συνείδησή του να αρχίζει να τον κρίνει και τότε μπορεί να αλλάξει, γιατί η αγάπη μας είναι αυτή που πολλές φορές μπορεί να θέσει προβληματισμούς στον άλλον και να σκεφτεί πόσο όμορφο είναι να ζούμε με αγάπη και να ξεχνάμε το κακό που μας έχουν κάνει. Βέβαια, αν ένας άνθρωπος δεν αλλάζει, δεν μετανιώνει και θέλει και εξακολουθεί να θέλει να μας κάνει κακό, πάντα πρέπει να προστατευόμαστε, να απομακρυνόμαστε και να βάζουμε τα όρια που χρειάζεται, γιατί αγαπάμε και τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να φθείρεται η ψυχή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε μέσα μας τι υπάρχει εκεί κρυμμένο στην καρδιά μας. Τι νιώθουμε για τους ανθρώπους που είναι πιο σημαντικοί για μας. Τη νιώθω για τους γονείς μου, τη νιώθω ίσως για τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς. Τι κρατάω μέσα μου, ξέρω. Πολλές φορές οι ψυχαναλυτές λένε ότι εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να δούμε το φθόνο μας, τη ζήλια μας, την κακία μας, αλλά τα κουκουλώνουμε, τα κρύβουμε. Μπορούμε βέβαια εύκολα να δούμε το φθόνο, την κακία και τη ζήλια των άλλων και να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε και να καυτηριάζουμε τις συμπεριφορές τους ή τα λόγια τους. Εμείς όμως θέλουμε να δούμε τι υπάρχει μέσα μας. Ή υπάρχουν όλα αυτά τα τείχη της άμυνας του εγώ, όπως μας λέει η επιστήμη της ψυχολογίας, και δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τι πραγματικά κρύβεται μέσα μας. Ίσως όμως αυτή να είναι η κατάλληλη εποχή για να σκύψουμε μέσα μας και να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Ίσως αυτό είναι και το νόημα της πραγματικής συναισθηματικής νηστείας. Απέχω από το κακό. Βγάζω από μέσα μου το κακό. Όπως θα βγάλω κάποιες τροφές από τη διατροφή μου και από το σώμα μου. Το θέμα είναι λοιπόν έτσι, με τον ίδιο τρόπο, να βγάλω από την καρδιά μου ό,τι κακό υπάρχει και να την καθαρίσω. Και αυτό το σφουγγάρι που παίρνω για να καθαρίσω την καρδιά μου, αυτό το σφουγγάρι λέγεται συγχώρεση. Γιατί θα σβήσω με αυτήν τη δύναμη της φιλευσπλαχνίας που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, το ότι εντάξει, δεν μπορεί να με βλάψει τόσο πολύ. Ας μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Χριστός στον Πιλάτο. Δεν θα είχες καμία εξουσία πάνω μου, αν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν. Αν λοιπόν ο Θεός μπορεί να έχει επιτρέψει κάτι, σίγουρα δεν μπορεί να με βλάψει τόσο πολύ. Και σίγουρα μπορώ να το αντιμετωπίσω. Όχι βέβαια ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε γυρεύοντας, όπως είπαμε και πριν. Πρέπει πάντα να προστατευόμαστε και να βάζουμε όρια όπου κατανοούμε ότι κινδυνεύουμε. Αλλά πόση δύναμη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα μου αν εγώ νιώθω αυτάρκης και ότι η χαρά μου και η ολοκλήρωσή μου και η ευτυχία μου προέρχεται όχι από τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα, αλλά από την αγάπη του Θεού. Αν εκείνος μου τα δίνει όλα,
τι να περιμένω από τον άνθρωπο και πώς μπορεί να με βλάψει άνθρωπος αν νιώθω την προστασία και την αγάπη του Θεού. Η εμπιστοσύνη μου λοιπόν προς τον Θεό είναι αυτή που θα με βοηθήσει επίσης και κυριότερα να συγχωρήσω τον άλλον άνθρωπο. Γιατί απλά δεν έχει κάποια εξουσία πάνω μου. Γιατί απλά ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να με επηρεάσει τόσο πολύ. Και ο Χριστός μας με την Ανάστασή Του μας το δίδαξε αυτό. Ακόμα και αν με σκοτώσετε, τους είπε, εγώ θα αναστηθώ. Οπότε όση κακία και αν του έδειξαν, όσο κακό και αν επένδυσαν πάνω του, εκείνος νίκησε το κακό, δείχνοντας πως είναι απαλλαγμένος από την επιρροή των ανθρώπων. Ας φύγει λοιπόν αυτή η κακή επιρροή και από τη δική μας καρδιά, για να μπορούμε να συνδεόμαστε με αγάπη, χωρίς να φοβόμαστε τους άλλους ανθρώπους. Γιατί η πηγή, όπως είπαμε, όλων των καλών μας έρχεται από το Θεό. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας πειράξει. Τι να φοβηθούμε λοιπόν αν έχουμε τον Θεό μαζί μας. Τους ανθρώπους πόσο κακό μπορούν να μας κάνουν. Ναι, να το βλέπουμε και να προστατευόμαστε. Αλλά ακόμα και αν προσπαθούν να κάνουν κάτι κακό, εμάς αυτό να προσπαθούμε να μην μας επηρεάζει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μας τηλεθεατές, θα κλείσουμε αυτήν την σημερινή εκπομπή, τονίζοντας το πόσο σημαντικό είναι να χωράμε μέσα μας όλους τους ανθρώπους, γιατί είμαστε όλοι ένα. Να τους χωράμε με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, γιατί έχουν περάσει και αυτοί πολλά και χωρίς να το θέλουν μπορεί να μας φερθούν άσχημα και επιθετικά. Αν εμείς όμως το κατανοούμε αυτό, ότι είναι απόρρια των τραυμάτων τους και όχι επειδή πραγματικά το θέλουν, και αν κατανοούμε ότι δεν μπορούν να μας πειράξουν τελικά και τόσο πολύ, γιατί δεν τους έχουμε και τόσο πολύ ανάγκη, αλλά ανάγκη έχουμε να μοιραζόμαστε μαζί τους πράγματα και να τους αγαπάμε, τότε λοιπόν δεν θα είναι και τόσο φοβερό ό,τι και αν γίνει. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε να συγχωρείτε και να περάσετε ένα καλό υπόλοιπο Σαρακοστής. Γεια σας.